Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την ακλόνητη πίστη του ότι θα κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο αναφέρει ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Σε μια συνάντηση με στρατιωτικούς ακροματούχους στις 7 Μαΐου που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την τελετή ορκομοσίας του, ο Πούτιν τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της γενναιότητας και του ηρωισμού των Ρώσων στρατιωτών, αλλά και την ανάγκη για τεχνολογική υπεροχή. Το Κρεμλίνο δημοσίευσε το βίντεο αυτής της συνάντησης σήμερα 9 Μαΐου, μετά τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα για την ημέρα της νίκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν τόνισε τη σημασία της γενναιότητας στρατιωτών για την επίτευξη της νίκης στον πόλεμο. «Γνωρίζουμε περιπτώσεις θάρρους και ηρωισμού», δήλωσε με έμφαση. «Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα ή τον θρίαμβό μας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε. Η τεχνολογική πρόοδος παρά τις κυρώσεις. Εν μέσω διεθνών κυρώσεων και εμπορικών περιορισμών, η Ρωσία κατάφερε να εξασφαλίσει τεχνολογίες τόσο στρατιωτικής όσο και πολιτικής χρήσης από τις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν μίλησε γι' αυτό λέγοντας: «Παρόλες τις δυσκολίες, εξακολουθούμε να προμηθευόμαστε κάποια πράγματα που δεν είναι της ίδιας ποιότητας και φύσης, όπως είναι ένα βαρύ φλογοβόλο σύστημα, αλλά κινητά αντικείμενα. Είναι διπλής, τριπλής χρήσης και επίσης πολιτικού χαρακτήρα». Ο Πούτιν τόνισε επίσης τη δέσμευση της Ρωσίας να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες με χώρες που υποστηρίζουν τις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Επανέλαβε την αφοσίωση της Ρωσίας σε ένα παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας που είναι ολοκληρωμένο, ισότιμο και αδιαίρετο. Θα ήθελα να τονίσω: η Ρωσία θα συνεχίσει να αναπτύσσει μια αμοιβαία εποφελή εταιρική σχέση και φιλία με όλους όσους μοιράζονται τις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, υποστηρίζουν την αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και ένα ολοκληρωμένο, ισότιμο και αδιαίρετο σύστημα ασφαλείας», δήλωσε ο Πούτιν. Μια βασική πτυχή της στρατηγικής του Πούτιν περιλαμβάνει, από ό,τι φαίνεται, τη διασφάλιση ότι η Ρωσία θα παραμείνει τεχνολογικά έτοιμη στο πεδίο της μάχης. Τόνισε την ανάγκη να παραμείνει η Ρωσία επίκαιρη με την υψηλή τεχνολογία και να εξασφαλίσει νίκες στη σύγκρουση. «Για να είμαστε επιτυχημένοι, πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά στην υψηλή τεχνολογία. Ο εχθρός έχει αρκετά σύγχρονα μέσα, γιατί ολόκληρη δυτική κοινότητα εργάζεται με τον εχθρό μας. Ονειρεύεται ότι η Ρωσία δεν θα υπάρχει πλέον με τη σημερινή της μορφή», είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για τους μαχητές μας που αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι τα εχθρικά ντρόνς πετούν από πάνω σαν μύγες. Το γνωρίζουμε όλοι. Εργαζόμαστε σε αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε αποτελέσματα», είπε ο Πούτιν σε σημεία των δηλώσεών του. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.